Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, τους εύχομαι χρόνια πολλά. Καθώς χρόνια πολλά, σας εύχεται και ο καναλάρχης μας κύριος Κωνσταντίνος Παπανικόλας, μαζί με τον μουσικοσυνθέτη της εκπομπής κύριο Άγγελο Σύριο. Επίσης και οι χολύπτες μας και σκηνοθέτες της εκπομπής, κυρία Λίζα Χατζηθοδόρου και ο Βαγγέλης Παπαευαγγελίου, σας εύχονται και αυτοί με τη σειρά τους χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που όλοι περνάμε και πριν λίγες μέρες όλοι ζήσαμε στο Σύνταγμα τις στιγμές που αποφασίζουμε και διατάσσουμε, όπως πριν από χρόνια η Χούντα που είχαμε και κάναμε αγώνες με αυτούς που μας κυβερνούν σήμερα να βγούμε από τα δεσμά της. Και να, μας παρουσιάστηκαν ακόμα σκληρότεροι και από την κυβέρνηση της Χούντας. Αυτά απλώς ως προς την ιστορία, γιατί τα μέτρα που παίρνουν ενάντια στο λαό, ούτε η Χούντα δεν θα διανοεί το να τα κάνει. Σήμερα η εκπομπή Καθημερινά και Απρόπτα έχει κοντά της ό,τι το καλύτερο υπάρχει σήμερα. Είναι καλλιτέχνες με πυγμή που το μέλλον τους το στραγγαλίζουν και τους φέρνουν σε ένα αβέβαιο αύριο, χωρίς δουλειά και χωρίς να μπορούν να πούν με σιγουριά αν ζουν σε Μπανανούπολη ή στην πατρίδα που αγάπησαν και μεγάλωσαν και δεν ξέρουν αν αύριο θα τους στερήσουν κάποιοι θερμοκέφαλοι τα παιδικά όνειρα που έκαναν στην αγκαλιά της γιαγιάς. Και να που σήμερα πραγματικά προσπαθούν να τους τα πετάξουν στα σκουπίδια σας στημένες λεμονόκουπες. Κοντά μου έχω μεγάλους καλλιτέχνες και καμαρώνω γι' αυτό, γιατί αν και μικρό το κανάλι μας, μπορούμε εγώ και ο κύριος Άγγελος να τους έχουμε κοντά μας. Αλήθεια, γιατί έχω μπερδευτεί τόσο σήμερα και δεν ξέρω ποιο να το παρουσιάσω. Βλέπετε, είναι όλοι τους αστέρια φεγγοβόλα που αν τα εμπιστευτείς σε οδηγούν με ασφάλεια σε εξωτικά λιμάνια. Ο πρώτος είναι ο κύριος Δημήτρης Κακαβάς, συνθέτης και τραγουδιστής και άριστος στο μπουζούκι και με δική του δισκογραφική δουλειά. Μετά μας έρχονται τα ειδόνια που σε φέρνουν σε ένα μαγικό καταπράσινο δάσος που δίπλα σου ακριβώς ακούς παιχνιδιάρικα που κάνει το γάργαρο νερό. Έτσι είναι η φωνή της κυρίας Μαρίας Μουδάτσου και του κύριου Γιάννη Μιλωνόπουλου. Δύο πραγματικές φωνές που πολλοί θα τις ζήλευαν από τους μεγάλους κατά παραγγελία καλλιτέχνες και είναι πραγματικά αυτό δώρο σήμερα Θεού για τους ακρατές του τηλεφός, πραγματικά ένα υπέροχο καλοκαιρινό δώρο. Επίσης, τι να πω για τον Χρήστο Παπαγιάννη, να πω Θεέ μου, δώσ' μου αυτιά και μέρες να τον ακούω, να παίζει το αρμόνιο ή να τον αφήσω να σας μαγεύσει όπως εμένα. Μου φαίνεται αρκετά σας κούρασα. Καιρός να προχωρήσουμε την εκπομπή και να τους καλωσορίσω στο Καθημερινά και Απρόπτα. Καλώς ήρθατε και ο μουσικοσυνθέτης της εκπομπής μας κύριος Άγγελος Σύριος θα σας αφιερώσει ειδικά για σας ένα τραγούδι. Σας ακούμε κύριε Άγγελε. Χαιρετώ όλους, σας εύχομαι καλή ακρόαση και έχουμε να τα πούμε σήμερα. Φύλαξε μου απόψε μια θέση στη ζωή σου να έρθω να πω, να γελάσω, να κλάψω, να νιώσω και πάλι ό,τι ζω. Τη φωνή σου να ακούσω γυρεύω, ψιθυρίζω τα λόγια σου αυτά, για χαρά σου μου έλεγες πάντα, για χαρά σου ακούω ξανά. Ρεζερβέ να έχω πρώτο τραπέζι, τα καλύτερα βάλε ποτά, να με δίσω χορεύοντας πάλι σε μια πίστα της νύχτας αργά, σε μια πίστα της νύχτας αργά. Το μυαλό μου γυρίζει απόψε πως να νιώσει κανείς τη ζωή, τι αγάπη μου είσαι μεγάλη σε τέλος μου καρδί. Ρεζερβέ να κοπώ το τραπέζι,
τραπέζι, τα καλύτερα παλεύοντα. Θα με ζήσω κοδεύοντας πάλι σε μια πίστα της νύχτας αργά, σε μια πίστα της νύχτας αργά. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι σήμερα σε αυτή την εκπομπή και θα ήθελα, συγγνώμη που θα αρχίσω από αριστερά μου, αυτό είναι ένα μικρό διπλωματάκι για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Αυτό εδώ είναι για εσάς. Αυτό εδώ είναι για το φίλο μου τον Χρήστο. Και αυτό εδώ είναι για τον κύριο Καβαλά. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαστε εδώ κοντά μου. Σήμερα τα τραγούδια που θα πείτε θα είναι όλα live, ώστε να πραγματικά να νιώσουν οι ακροατές μας μια όαση δροσιάς μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Σας ακούμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα παλιό τραγουδάκι. Τώρα σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Ωραία. Ξεκινάω εγώ το πρόγραμμα και συνεχίζει ο φίλος μου Γιάννης. Ωραία. Ωραία. Thank you.
αν αλλάξαμε λόγια βαριά. Γύρνα πίσω και ξεχάσα πια. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάμε στην ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάμε στην ευχή τα παλιά. Κι είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξεχάστα πια. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Οι κακές αναμνήσεις να γίνουν φιλιά κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Κι είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά κι ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Πάνε στην ευχή τα παλιά και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Μπράβο, παιδιά. Θα πούμε το καθιερωμένο ένα λεγουδάκι. Ναι. Για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί θέλω κάτι να μου συντονίσει ο Βαγγέλης. Κάθεται ο σύζυγος και διαβάζει μέρημνο στην εφημερίδα του, όταν ξαφνικά τον πλησιάζει η γυναίκα του και του ρίχνει ένα χαπ χαπ χαστούκι. Τι κάνεις παιδί μου, είσαι τρελή, τι σου έκανα. Βρήκα, του λέει, στο σακάκι σου αυτό το χαρτάκι με γραμμένο πάνω το όνομα Μιράντα και έναν αριθμό, του λέει έξαλλη εκείνη. Μωράκι, παραξήγησες, Μιράντα ήταν το όνομα του αλόγου στο οποίο στοιχημάτιζα χθες στον υπόδρομο. Και τα νούμερα από κάτω ήταν ο αριθμός του λαχείου. Αχ, αγάπη μου, λέει εκείνη, είμαι μια τρελή. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Την άλλη μέρα ο σύζυγος διαβάζει πάλι την εφημερίδα του, όταν έρχεται η γυναίκα του και το χτυπάει στο κεφάλι με ένα τηγάνι. Μπαμ! Καλά, της λέει, τα έχεις χάσει τελείως. Τι έπαθες? Άκου να σου πω, να πεις άλλη φορά στο άλογο να μην με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε ένα διάλειμμα. Ξαναρχόμαστε πάλι πίσω στην εκπομπή μας για να πω ένα μικρό ανεκδοτάκι. Δύο γριές συναντιούνται στον δρόμο και αρχίζουν τη συζήτηση. Άσε που να στα λέω. Για πες μου, χθες είδα ένα βιαστή στο πάρκο. Μη μου το λες, και τι έκανες? Άρχισε, τη λέει, να τρέχω. Και μετά, για πες μου, μη με κρατάς σε αγωνία. Έτρεχα. Συνέχισε, τη λέει, μετά, τι έγινε, μωρέ? Έτρεχα. Ναι, έτρεχες, αλλά τι έγινε μετά? Δεν τον πρόλαβα το βιαστή, είχε φύγει. Λοιπόν, σας ακούμε. Καλώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα η Μαρία να μας πει ωραία τραγουδάκια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, Χρήστο. Να το ανάβω με τσιγάρα. Ξεκίνα πρώτος. Μουσική.
Κύριε Γιάννη. Από πότε ασχοληθήκατε με το τραγούδι? Από 6 χρονών. Από 6 χρονών. Πέστε μάλλον λίγο. Αν λέτε έτσι, σε γενικές γραμμές την ιστορία σας. Ποια τραγούδια σου κάνανε εντύπωση τότε, τι ακούσματα είχες, πώς ξέρετε. Δημοτικά και λαϊκά. Δημοτικά και λαϊκά, ναι. Δηλαδή θα μας πείτε και δημοτικά σήμερα. Βεβαίως. Ωραία. Ξεκινάμε. Δημοτικά. Δημοτικά. Ένα. Πάμε τσάκι προς όλους. Πάμε. Να σε ακούσουμε. Ωραία. Σήκω διαμάντο. Όχι, την νικιά. Πάμε την νικιά και... Πάμε, πάμε. Δεν βάζω, δεν μπορούσα, δεν πάμε. Ευχαριστώ που σας έχω εδώ κοντά μου σε αυτή την εκπομπή.
Και τώρα να έρθω. Στο κύριο Κακαβά. Γνώριμο. Να σας ευχαριστήσω που μου φέρατε και σήμερα εδώ στο στούντιό μας αυτό εδώ το ωραίο το σχήμα. Τιμή μας, τιμή μας που είμαστε πάλι κοντά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τους συνεργάτες σας. Ναι, όπως βλέπετε, είμαστε, μπορώ να το πω, πολυμορφικό το συγκρότημα. Ξεκινάει η μεγαλύτερη ηλικία, συνεχίζει η μεστή ηλικία και ξεκινάμε πλέον από τα νιάτα, όχι τα εκολαπτώμενα, από τους έτοιμους καλλιτέχνες και μετά η μικρότερη είναι η Μαρία μας, την οποία την προσέχουμε, την αγαπάμε όλοι και ελπίζω να κάνει μια καλή καριέρα, έτοιμη και καλή καριέρα. Της το εύχομαι με όλη μου την καρδιά και τώρα έχουμε στο φίλο μου τον Χρήστο. Θέλω να σε ακούσω σε ένα ρεσιτάλ μόνο σου. Θα σου παίξει έτσι μόνο σου. Ναι. Ό,τι το καλύτερο μπορεί να μου προσφέρεις να σε απολαύσω. Μπράβο, Χρήστο. Πάμε. Στις εποχές τα ωραία τα... Αυτά που χόρευες με τις πιτσιρίκες. Ό,τι θέλεις. Αυτά. Πρόσεχε, μην φάμε και κάποια παντόφυλλα όμως, έτσι. Και άμα τις αρέσουν, κουδάτε πάρα έτσι, έτσι, άμα θέλετε. Βεβαίως, βεβαίως. Όσοι μπορούν, μπορούν να τον ακολουθήσουν, έτσι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Άμα το ξέρετε όλοι μαζί. Oh,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Και τώρα πάμε στη Μαρία, την κυρία μου Δάτσου. Πότε ξεκινήσατε? Φέτος. Ναι. Για πες μου το πρώτο βάθος της βάσης που ήταν. Ήταν στη γειτονιά μου. Ναι. Κοντά, αμφιάλιμένο. Σε ένα... σε ποιο μέρος? Γιατί θα βγούμε και λίγο που το χωριάνι μου φαίνεται. Δεν μένω τώρα φυσικά, έτσι. Έχω γεννηθεί στην Οικία. Έχω μείνει στην Αμφιάλη μέχρι τα 9 μου και μετά από εκεί και πέρα μετακόμισα κάπου στη Νέα Σμύρνη και μετά από τη Νέα Σμύρνη εκεί που μένω τώρα. Κοντά είμαστε. Ναι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, σας ακούω. Σε ένα μαγαζί κρυπτικό κοντά, στο Πέραμα. Μάλιστα. Τι μου θυμίσατε τώρα με το Πέραμα, εκεί που είναι το Καρνάγιο. Ναι. Παλιά είχε τα μπουζουξίδικα. Ναι, ναι. Και ήταν μια ταβέρνα και ένας θείος μου, Θεός χωρέσει, ο Χριστοφίδης Γιώργιος, φαρμακοποιός στον Πειραιά ήτανε, έπαιρε την οικογένεια, τη μάνα μου, εμένα, τα αδέρφια μου, και πηγαίναμε στο Πέραμα και είχε μια ψαροταβέρνα. Καθόμαστε, τρώγαμε και μετά από εκεί, απέναντι ήταν όλα τα μπουζούκια και όλες οι μεγάλες φίρμες. Βακάρης, Παπαϊωάννου και Ντεκρέι. Οι πάντες περάσαν από εκεί. Οι πάντες. Ήμουν πολύ μικρό. Μου θύμισες πολλά πράγματα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Λοιπόν, σ' άκουμε. Και ξεκίνησα από εκεί. Ωραία, να σ' ακούσουμε. Πάμε τώρα κάνα τραγουδάκι. Ε, ωραία. Thank you.
από την Κατακύβα. Αλλά δεν ξέρω ποιο να πρώτο διαλέξω και πού να πρώτο πάω. Είμαστε όλοι μαζί σήμερα. Είμαστε όλοι μαζί και είναι καλύτερα. Είναι ωραία πραγματικά. Να μην το άλλο λίγο την Κυριανάκη. Βέβαια. Τώρα να μην. Λοιπόν. Να κάνουμε να πει το... Ναι. Όχι, προτιμώ να τους ακούσω και μετά να πάω για ένα διάλειμμα. Πάμε. Σας ακούμε. Ναι, βέβαια. Πάμε το πάρε τα γνώρια για την αγάπη μου την κίνηση. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι φίλος και φίλος. Ωραία. Όπως, ό,τι θέλετε. Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια δάκρυ. Να κλαίω για σένα, αγάπη μου, που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεμάτιες όταν αναστενάζω κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές. Άρχισε να τα σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού αντιλαλούν οι ρεμάτιες όταν αναστενάζω κι από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα τα σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.
Με την καρδιά ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις. Κι απάνω που σε λησμόνησα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Ερείπιο με κατάδυσες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάδυσες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Πια για πειράματα να φύγεις και να μ' αφήσεις. Δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ρήπια για να κρέμισεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Ερείπιο με κατάδυσες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάδυσες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως τα δωρισά. Μα δεν θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, σ' αγάπησα απόψε δε θυμάμαι, κι αλήθεια σου το λέω δε λυπάμαι. Πες πως ήταν κάποιο δάκρυ για κανένα, ναι. Πες πως ήταν κάποιο δάκρυ για κανένα, ναι. Μα δεν θυμίζω
χρώμα των ματιών σου κι ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ από κοιμήθηκα και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ από ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος θα μας πει ένα τραγούδι σαν που είναι ο μουσικοσυνθέτης της εκπομπής. Σε ακούμε κύριε Άγγελε, για μετά να συνεχίσουν τα παιδιά μέχρι το τέλος της εκπομπής το πρόγραμμα. Το επόμενο. Ωραία. Έλα στο ακρογιάλι, άκου τη θάλασσα. Από το κύμα θα έρθει, γούργονα η μάγισσα. Σύρινε στα δυστήρου, για σένα μήνυμα. Να βρεις μαύρη χαράξου της γης στα σύνορα. Σ' αυτό το ακρογιάλι καραβιά πλέανε για μια μικρή αγάπη κι αυτήν έλεγανε. Άκου το κύμα λέει πάθει προς την αυτή. Όταν του ήδη λάμψει καλή πρώτη πνοή, καλή πρώτη πνοή. Μου πάνε πιο παλιά πάνω στα κύματα, χορεύαν οι σιρήνες, στέλναν μηνύματα. Στα χρόνια που σε τώρα, κόρη μου στο γυαλό, άκου απ' το όνειρό σου τραγούδι μακρινό. Τραγούδι μακρινό, τραγούδι μακρινό. Από ό,τι είδατε ήταν μια ακόμα αφιέρωση από το μουσικοσυνθέτη της εκπομπής μας τον κύριο Άγγελο Σύριο. Και από εδώ και πέρα είμαι στη διάθεσή σας. Το λόγο τώρα τον έχει ο Γιάννης Μιλωνόπουλος. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τον ταξιτζή. Ωραία. Σας ακούμε. Ψάξε να βρεις μια ερήμια να μην ακούω φωνή καμιά την ώρα αυτή πονάω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα
και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή. Πού θα πάμε είναι το τελευταίο. Εσύ που ακούσες πολλά κι είδες ακόμα πιο πολλά, συγχωράμε που κλαίω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις, ταξιτζή. Έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουνε, μα δυστυχώς δεν βρήκα. Πάνω στις τόσες μου πληγές, αχά, κι άλλες πληγές μ' ανοίξανε και γελασμένος βγήκα. Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο μου, μα δεν πειράζει, έτσι είναι τι να γίνει. Κι αν τους βοηθήσα χαλάλι τους, θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Έδωσα χρήμα και καρδιά και πίστεψα στον έρωτα και στην αγνή φιλία. Μα ήταν όλα μια ψευτιά. Και μου δώσαν για αντάλλαγμα μίσος και αχαριστία. Κανείς δεν ένιωσε τον πόνο μου, μα δεν πειράζει, έτσι είναι τι να γίνει. Κι αν τους βοηθήσα χαλάλι τους, θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Θα τους αφήσω στο Θεό για να τους κρίνει. Και τώρα? Τώρα θα πούμε δύο τσιστετέλια. Ωραία. Πάμε χαμηλό ρε μαέστρο. Αλεγκράκια, εξωτέλεια για καΐνη ξεκινάμε.
Όπα! Έξω ντέρπια και καημοί, έξω ντέρπια και καημοί. Έλα απόψε να γλεντήσω, έλα απόψε να γλεντήσω. Της αγάπης τη φωτιά, της αγάπης τη φωτιά. Μέσα στο κρασί να σβήσω, μέσα στο κρασί να σβήσω. Αμάν, έλα, 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 έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, σαν να γλυκάνεις τη καρδιά μου, σαν να γύρισε κοντά μου. Bye, bye, bye. Το κορίτσι π' αγαπώ, το κορίτσι π' αγαπώ. Μ' αφήσε και μάλλον πάει, μ' αφήσε και μάλλον πάει. Τη χρυσή μου τη καρδιά, τη χρυσή μου τη καρδιά. Το μαράζι θα τη φάει, το μαράζι θα τη φάει. Αμάν, έλα, 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 έλα στη γλυκιά αγκαλιά μου, για καμπίδι αλλιάλι, σαν να γλυκάνεις τη καρδιά μου, σαν να γύρισε κοντά μου. Bye, bye, bye. Ας την αφήγει, ας την ας την αλλού να πάει. Ποια είναι τα καλά παιδιά, να μάθει να κτιμάει. Όχι, όχι, μην τη θυμάσαι, όχι, όχι, μην την υπάσαι. Ψέμα ήταν τα φιλιά της, ψέμα και η αγκαλιά της. Όχι, όχι, μην τη θυμάσαι, όχι, όχι, μην την υπάσαι. Ψέμα ήταν τα φιλιά της, ψέμα και η αγκαλιά της. Ας την αφήγει, ας την ας την αλλού να πάει. Ας την αφήγει, ας την να πάει αλλού να ζήσει. Να πάθει αυτά που σου κάνε και να τα εκτιμήσει. Όχι, όχι, μην τη θυμάσαι, όχι, όχι, μην την λυπάσαι. Θέμα ήταν τα φιλιά της, ψέμα και η αγκαλιά της. Όχι, όχι, μην τη θυμάσαι, όχι, όχι, μην την υπάσαι. Ψέμα ήταν τα φιλιά της, ψέμα και η αγκαλιά της. Ας την αφήγει, ας την ας την αλλού να πάει.
έχω κρυφό μεράκι και πόνο στην καρδιά. Κατόλοι στην πάντα να'ρθει να χορέψει ο Σαλονικιός. Άντε κάτε δουλεσάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονικιός. Παγλαμάδες να χύσουν τσίφτε τέλεια, να σπασούνε τα τέλεια ολόταχος, και τα μπουσούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Άντε κάτω όλοι στην πάντα γέμισε την πίστα ο Σαλονικιός. Βλέπει όμορφο και φίνο που δώσε κι απόψε ο Σαλονικιός. Πάντε στην υγειά του πίνω να'ναι πάντα ωραίος ο Σαλονικιός. Οι παγλαμάδες να χύσουν τσίφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια ολόταχος, και τα μπουζούκια να κάψουν το πατάρι, χορεύει και γουστάρει ο Σαλονικιός. Άντε κάτω όλοι στην πάντα γέμισε την πίστα ο Σαλονικιός. Μαρία, να σας ακούσουμε και εσάς, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά, αν μπορούμε όλοι μαζί να πούμε μετά από εσάς και να πλησιάσουμε σιγά σιγά προς το θέμα. Θα μου τραγουδήσεις κι εσύ? Όχι, Γιάννη μετά. Εντάξει. Η Μαρία τώρα. Yeah.
Yes.
βλέπω ότι έχετε μια πολύ μεγάλη παιδεία πάνω στη μουσική. Η συγχωρεμένη μάνα μου. Ας της το αφιερώσουμε αυτό, ήταν το τραγούδι στη. Βεβαίως. Πάρε ό,τι θέλει της παλιατζή, αν το ξέρετε ρε παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε για να πω. Πάμε τα. Ωραία. Ρε, έχει τζάζ, μεγάλη. Έμπα εσύ τώρα και συνεχίζουμε. Αυτό το σπίτι που το βλέπεις στο τεινό, το παλιάτσι απόψε να τη περιμένει, για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπεί και σκληρά από του να βρουν χωρίς μου τη συμφορά. Στην μνήμη σου ρε μάνα, από μένα και τα εγγόνια σου. Πάρε τι θέλεις παλιατζή, από μια αγάπη που δεν ζει, αφού δεν ζούμε πια μαζί. Παρότι θέλεις παλιάζει. Το τσουβάλι και έλα μέσα παλιάσι. Έχω ενθυμία πολλά να το γεμίσεις. Μάζεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις. Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα παλιά που μου θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά. Πάρε ό,τι θέλεις παλιατζή, από μια αγάπη που δεν ζει, αφού δεν ζούμε πια μαζί. Παρότι θέλεις παλιάζει. Σήμερα εδώ κοντά μου, αρχίζω από σένα, κυρία Παπαγιάννη, εσάς, με εσάς κυρία Μαρία Μουδάτσου, με εσάς κύριε Γιάννη Μιλωνόπουλε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κακαβά, εγώ και ο συνεργάτης μου. Ναι, ευχαριστούμε πολύ παιδιά που ήρθατε. Και θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι όλοι μαζί. Ποια θέλετε, πες τα. Πάμε παιδιά. Όποιο θέλουν τα παιδιά. Πάμε. Πάμε ένα σερβικό. Ε, όχι σερβικό, πάμε το... Πάμε τ' άλλο, τ' άλλο, τ' άλλο. Ούτσι, όλοι μαζί τ' άλλο. Ναι. Μπράβο, τ' άλλο, πάμε. Ωραία. Τι τον Άγγελε. Μη. Σόλ, φά. Μη, μη, πάμε, μη. Τι μη τ' άλλο, τ' άλλο. Μη τα λέει, μη τα λέει. Πιο αργά, πιο αργά.
Μη. Πάμε. Ναι. Τα μονάχα
φίλοι και φίλες του Τηλεφώς. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ευχαριστώ όσους είμαστε εδώ σήμερα κοντά. Και κάποια επόμενη φορά... Επιφυλασσόμενα λεπτά και... Σύντομα! Ναι. Να είσαστε πάλι κοντά μας. Όποτε θέλετε. Να είμαστε και πιο προετοιμασμένοι. Βεβαίως. Γεια σας και χαρά σας. Γεια χαρά. Γεια σας.